Γεια σας παιδιά, πέμπτο κεφάλαιο, δεύτερο μέρος. Είμαστε λοιπόν στο πέμπτο κεφάλαιο, είμαστε στα παραλληλόγραμμα, δεν έχουμε μπει ακόμα στα τραπέζια. Ορίστε ακόμα ένα παραλληλόγραμμα μπροστά στις οθόνες σας, μπροστά στους δέκτες σας. Ποιο? Ο ρόμβος. Είναι παραλληλόγραμμα και αυτό, όπως ήταν και το ορθογώνιο που είδαμε στο προηγούμενο μέρος. Για να μιλήσουμε λίγο για το ρόμβο. Θα μιλήσουμε, δηλαδή τι θα πούμε. Σε αυτό το στυλάκι θα κινηθούμε, παιδιά. Θα λέμε τον ορισμό, δηλαδή αν μας ρωτήσουν στο σχολείο τι είναι ρόμβος, να ξέρουμε τι θα πούμε. Μετά θα λέμε τις ιδιότητες, δηλαδή αν μας πει κάποιος ότι είναι ρόμβος, τι είναι αυτό που ισχύει σίγουρα. Παραδείγματος χάρη, αν μου πούνε εμένα ότι αυτό είναι ισοσκελές τρίγωνο, αμέσως αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι η ίση με αυτή, αυτή είναι η ίση με αυτή και αν φέρω ύψος που αντιστοιχεί στη βάση είναι και διάμεσος και διχοτόμος. Αυτές είναι οι ιδιότητες δηλαδή. Αν ξέρεις ότι όντως είναι ρόμβος, να ξέρεις σίγουρα τι παίζει, τι ισχύει. Και το τελευταίο πράγμα που βλέπουμε κάθε φορά είναι αν δεν ξέρουμε ότι είναι ρόμβος, ποια είναι τα κριτήρια εκείνα, ποιο από όλα, ένα από όλα, θα πρέπει να ικανοποιήσουμε για να αποδείξουμε στο συντάκτη της άσκησης ότι είναι ρόμβος, να πάρουμε ένα καλό βαθμό και να παραδώσουμε την κόλλα μας και να βγούμε έξω στην αυλή του σχολείου μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι ρόμβος. Ορισμός, τι είναι ρόμβος, έτσι, μην αρχίσετε ρε παιδιά τώρα, ρόμβος είναι ένα πράγμα το οποίο έτσι είναι και τέτοιο, είναι και... Παιδιά, σαφέστατο ότι όταν σας ρωτήσω τι είναι ρόμβος θα πρέπει να πείτε αυτό. Ρόμβος είναι το παραλληλόγραμμα το οποίο έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες. Ξέρω ότι οι ορισμοί σας φαίνονται κουτί. Σας φαίνονται λίγο χαζί. Εδώ πέρα ήδη πολλοί έχετε πει, για να πούμε μια φορά τον ορισμό, ρόμβος είναι το παραλληλόγραμμο το οποίο έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες. Πολλοί μπορεί να νομίζετε ότι είναι και λάθος ο ορισμός. Μπορεί να θεωρείτε ότι είναι ελλιπής ο ορισμός. Σας πληροφορώ παιδιά ότι αυτό κρύβει μέσα αρκετή σοφία. Λέει με όσο το δυνατόν λιγότερα λόγια τι ακριβώς είναι το κάθε σχήμα. Εδώ αν έχω ένα ρόμβο, λέει είναι το παραλληλόγραμμο που έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες. Σαν παραλληλόγραμμο όμως έχει και τις απέναντι πλευρές ίσες. Εντάξει. Από εδώ και πέρα όλα τα άλλα έρχονται και ταιριάζουν από μόνα τους. Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε. Άρα ορισμός, ρόμβος είναι το παραλληλόγραμμο το οποίο έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες. Ιδιότητες. Δηλαδή ιδιότητα, ευτυχώς. Όπως και το ορθογώνιο δεν έχει ιδιότητες, έχει ιδιότητα, μία και μοναδική. Ποια? Αυτή που διαβάζετε ήδη. Ποια είναι η ιδιότητα του ρόμβου? Ότι οι διαγώνιές του τέμνονται κάθετα και διχοτομούν τις γωνίες του. Δηλαδή, τι λέει, οι διαγώνιές του λέει τέμνονται κάθετα και διχοτομούν τις γωνίες του. Δηλαδή αν κάτι ξέρεις ότι είναι ρόμβος, να είσαι σίγουρος ότι οι διαγώνιές του, αυτές οι μπλε, τέμνονται κάθετα και διχοτομούν τις γωνίες. Δηλαδή αυτή αν ήταν σκόλιξτ, αν ήταν κάτι τι κάνει έτσι, επειδή απέναντι πλευρές είναι ίσες, σκόλιξ, 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 διχοτομεί και αυτή να Wi-Fi, 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 Wi-Fi. Εντάξει. Τα άλλα όλα του παραλληλογράμμου εννοούνται, θέλω να σας θυμίσω. Εντάξει, αφού ο ρόμβος ξεκίνησα την περιγραφή λέγοντάς σας ότι είναι παραλληλόγραμμο. Άρα εννοείται ότι οι απέναντι πλευρές είναι ίσες. Εννοείται ότι οι απέναντι γωνίες είναι ίσες. Εννοείται ότι οι απέναντι πλευρές είναι ίσες. Εννοείται ότι οι διαγώνιες διχοτομούνται. Δεν θα τα ξαναπώ αυτά. Τα έχω πει ήδη εδώ όταν σας είπα είναι το παραλληλόγραμμο. Άρα όλες οι ιδιότητες του παραλληλογράμμου εννοείται ότι τις έχει και ο ρόμβος. Γι' αυτό ασχολούμαστε μόνο με την έξτρα ιδιότητα. Όλες οι άλλες του παραλληλογράμμου, επαναλαμβάνω, εννοείται ότι τις έχει. Η έξτρα ιδιότητα, η μοναδική ιδιότητα που έχει παραπάνω ο ρόμβος από το παραλληλόγραμμο, η επιπλέον ιδιότητα, είναι ότι οι διαγώνιές του δεν τέμνονται όπως να είναι, αλλά τέμνονται κάθετα και ότι οι διαγώνιές του
διχοτομούν τις γωνίες του. Εντάξει. Δηλαδή, αυτή η διαγώνιση έρχεται και διχοτομία αυτή τη γωνία. Αυτή η διαγώνιση έρχεται και διχοτομία αυτή. Αυτή έρχεται και διχοτομία αυτή. Και αυτή η διαγώνιση έρχεται και διχοτομία αυτή. Πολύ ωραία. Πατάω πάω για να περάσω στα κριτήρια. Δηλαδή, αν κάτι δεν ξέρω την ερώμηση και μου ζητάει να το αποδείξω, τι πρέπει να κάνω εγώ. Αυτά που βλέπετε μπροστά σας είναι τα κριτήρια. Δεν είναι όμως τόσο φοβιστικά όσο πιστέψατε αρχικά, παιδιά. Για να πείτε τα κριτήρια, για να μάθετε τα κριτήρια, όπως και στο ορθογώνιο, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να νιώσετε ότι υπάρχει ο πάνω δρόμος, στο οποίο θα ξεκινάτε με τη φράση «Είναι το παραλληλόγραμμο, είναι το παραλληλόγραμμο, είναι το παραλληλόγραμμο» 3 φορές. Και ο κάτω δρόμος, στο οποίο θα ξεκινάτε με τη φράση «Είναι το τετράπλευρο». Ο πάνω δρόμος δεν είναι φοβιστικός, γιατί στην ουσία λες «Είναι το παραλληλόγραμμο» και μετά επαναλαμβάνεις τον ορισμό και τις ιδιότητες. Δες το. Είναι το παραλληλόγραμμο το οποίο έχει 2 διαδοχικές πλευρές ίσες. Ορισμός. Μην πιάνεστε κορόβιδα. Το έχετε μάθει πιο πριν. Συνεχίζω. Ρόμβος είναι το παραλληλόγραμμο. Εδώ παντού μπαίνει έτσι, Ρόμβος είναι. Ρόμβος είναι. Ρόμβος είναι. Ρόμβος είναι. Πάω εδώ. Ρόμβος είναι το παραλληλόγραμμο του οποίου οι διαγώνιες στέλνονται κάθετα. Είναι η ιδιότητα που μάθατε προηγουμένως. Απλά τις πάω σε 2 μέρη γιατί με συμφέρει. Τρίτο. Πάλι με στο πάνω δρόμο. Είδα το πάνω δρόμο σε έσπασε σε 1, 2, 3. Λοιπόν, είναι το παραλληλόγραμμα. Τρίτο. Είναι το ρόμβος είναι το παραλληλόγραμμο το οποίο μια διαγώνιος διχοτομεί μια γωνία του. Μια διαγώνιο, παιδιά, άμα βρείτε να διχοτομεί μια γωνία, it's enough. Δεν χρειάζεται να πείτε ότι όλες οι διαγώνιες και αυτή και αυτή και αυτή διχοτομούν και αυτή τη γωνία και αυτή και αυτή. Μια διαγώνιος, όποια να είναι. Αυτή η διχοτομία, αυτή τελείωσες. Θα μπορούσες να πεις ότι αυτή η διχοτομία αυτή. Μια διαγώνιος πάντως διχοτομεί μια γωνία. Δεν είναι ανάγκη να ψάξετε περισσότερες. Αρκεί. Και τελευταίο είναι ο κάτω δρόμος, που φυσικά ο κάτω δρόμος ξεκινάει με τη φράση «Ρόμβος είναι το τετράπλευρο, παιδιά». Το οποίο έχει όλες τις πλευρές ίσες. Εντάξει. Αυτά είναι τα κριτήρια. Αυτά είναι τα κριτήρια. Αυτά είναι τα κριτήρια. Εντάξει, παιδιά. Πολύ, πολύ ωραία. Ο ορισμός, ο θησαυρός, είναι το πιο δυνατό πράγμα πάλι, έτσι. Ότι η ρόμβος είναι το παραλλόγραμμα το οποίο έχει 2 διαδοχικές πλευρές ίσες. Στην ουσία είναι και το πρώτο κριτήριο. Ωραία. Κλείνω για να περάσω στο τελευταίο παραλληλόγραμμο με το οποίο και θα ασχοληθούμε και είναι το τετράγωνο. Παιδιά, καλωσορίζουμε το τελευταίο παραλληλόγραμμο που είναι το τετράγωνο. Το τετράγωνο είναι ο συνδυασμός όλων των προηγουμένων, παιδιά. Είναι όλα ό,τι μάθαμε πριν, δηλαδή παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο και ρόμβος. Έτσι λοιπόν και ο ορισμός του έρχεται να μας πει αυτό το πράγμα. Ότι τετράγωνο είναι, τετράγωνο λοιπόν είναι το παραλληλόγραμμο το οποίο είναι και ορθογώνιο και ρόμβος μαζί. Εδώ παιδιά να σας πω λίγο κάτι για να σας βοηθήσω. Στον ορισμό, μόνο στον ορισμό του παραλληλογράμμου θα ξεκινήσετε με τη φράση «Είναι το τετράπλευρο», το οποίο έχει τις απέναντι πλευρές παράλληλες. Στον ορισμό των επόμενων 3 που είδαμε, δηλαδή του ορθογωνίου, του ρόμβου και του τετραγώνου, όλοι οι ορισμοί ξεκίνησαν με τη φράση «Είναι το παραλληλόγραμμο που». Παραδείγματος χάρη για το ορθογώνιο είπαμε «Είναι το παραλληλόγραμμο που έχει μια ορθή». Για το ρόμβο είπαμε «Είναι το παραλληλόγραμμο που έχει 2 διαδοχικές πλευρές ίσες». Για το τετράγωνο τώρα λέμε «Είναι το παραλληλόγραμμο το οποίο είναι
και ορθογώνιο και ρόμβος μαζί. Ωραία, ήθελα λίγο να κάνω αυτό το ξεκαθάρισμα. Γυρίστε αν δεν καταλάβατε τι είπα το βίντεο 10-20 δευτερόλεπτα πίσω, να το ξανακούσετε. Είναι σημαντικό. Ωραία. Άρα, ορισμός. Για να ξαναδιαβάσουμε όλοι μαζί. Με το 1, με το 2, με το 3 είναι το παραλληλόγραμμο, το οποίο είναι και ορθογώνιο και ρόμβος μαζί. Ωραία, ωραία. Οι ιδιότητες. Οι ιδιότητες, λίγο πολύ είναι γνωστές μου, ρε παιδιά. Είναι αυτές του δημοτικού που σας έλεγε η δασκάλα, εκεί στη Δευτέρα Δημοτικού περίπου, στη Τρίτη Δημοτικού, άντε καλά μπορεί και στη Τετάρτη, που σας έλεγε ότι το τετράγωνο, παιδιά, είναι αυτό εδώ το σχήμα και έχει όλες του τις πλευρές ίσες και όλες του τις γωνίες ορθές. Εντάξει, αυτές είναι οι ιδιότητες του δημοτικού. Έχει όλες του τις πλευρές ίσες και όλες του τις γωνίες ορθές, 90 μοίρες. Ωραία. Και μετά είναι οι ιδιότητες του λυκείου. Θα φαγωθούμε εδώ πέρα με τις διαγώνιες πιο πολύ. Έρχεται να μας μάθει κάτι το οποίο το ξέραμε, για τις διαγώνιες μιλάει πιο πολύ. Ότι οι διαγώνιες, παιδιά, διχοτομούν. Το έρχεται να μας πει. Λες και δεν το ξέραμε, αφού είναι παραλληλόγραμμο. Μετά έρχεται να μας πει, εκτός του ότι διχοτομούνται, ότι είναι ίσες. Ότι αυτή να είναι ίση με αυτή. Λες και δεν το ξέραμε, αφού είναι ορθογώνιο. Μετά έρχεται να μας πει ότι τέμνονται κάθετα. Λες και δεν το ξέραμε, αφού είναι ρόμβος. Μετά έρχεται να μας πει ότι διχοτομούν τις γωνίες. Λες και δεν το ξέραμε, αφού είναι ρόμβος. Άρα λοιπόν, παιδιά, αυτές είναι οι ιδιότητες του. Είναι ή του δημοτικού και ή του λυκείου. Εντάξει, στο δημοτικό απλά επαναφέρεται από τη μνήμη σας τι σας λέγανε στη Τετάρτη και στη Πέμπτη δημοτικού. Ενώ του λυκείου ασχολείστε με το ότι έχετε μάθει πιο πριν. Αν επαναφέρετε στο σχήμα σας ποια είναι μια ιδιότητα αυτού νου, του παραλληλογράμμου, ότι οι διαγώνιες διχοτομούνται. Ποια είναι μια ιδιότητα αυτού νου εδώ του ορθογωνίου, ότι είναι ίσες. Ποια είναι μια ιδιότητα αυτού νου εδώ του ρόμβου, ότι τέμνονται κάθετα και διχοτομούν τις γωνίες. Άμα τα πείτε όλα αυτά, είπατε και το δεύτερο σκέλος. Είπατε και το νούμερο 2 μετά. Ωραία. Ωραία. Πατάω pause για να περάσω λίγο στα κριτήρια. Κριτήρια έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι όταν σε άσκηση σας δώσουν κάτι, ένα τετράπλευρο και σας πούν απέδειξε μου ότι είναι τετράγωνο. Θα πρέπει να ικανοποιήσει κάποια από τα κριτήρια που θα πούμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, παιδιά, για να δει τα κριτήρια, για να διαβάσουμε τη γραφή εδώ, για να δείξουμε ότι κάτι, κάποιο τετράπλευρο δηλαδή, είναι όντως τετράγωνο, τετράπλευρα είναι όλα, έτσι, και αυτό είναι τετράπλευρο. Και αυτό είναι τετράπλευρο. 1, 2, 3, 4. Και αυτό είναι τετράπλευρο. Εντάξει, δεν σημαίνει όμως ότι είναι και τετράγωνο. Για να αποδείξουμε λοιπόν ότι κάποιο τετράπλευρο είναι όντως τετράγωνο, εμείς τι θα κάνουμε. Για και το καινούριο μου το σφουγγάρι, Ωραία, λοιπόν. Για να δείξουμε ότι κάτι είναι τετράγωνο, εμείς θα το βγάζουμε παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο, ρόμβο, τέλος, άντε, για, άρα είναι τετράγωνο. Εντάξει. Εντάξει. Άρα, μελλοντικά, όταν χρειαστεί να αποδείξετε ότι κάτι είναι τετράγωνο, εσείς θα κάθεστε, θα κοπιάζετε και θα το βγάζετε παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο και ρόμβο. Εντάξει, για να δώσω λίγο κάποιες βοήθειες εδώ. Λέει να αποδείξεις ότι αυτό το πράγμα είναι τετράγωνο. Αν ξέρεις αυτό, λες μισό λεπτό.
Αυτό είναι λέει σίγουρα παραλληλόγραμμο, διότι έχει τις απέναντι πλευρές ανά δύο ίσες. Άρα το έβγαλες παραλληλόγραμμο. Δεν ξεχνάω ότι θέλω να το βγάλω τετράγωνο. Και τώρα σας δείχνω step by step τη διαδικασία, εντάξει. Πρώτα θα το βγάζετε παραλληλόγραμμο, κάνοντας κάποια από τα κριτήρια του παραλληλογράμμου. Γυρίστε το βίντεο και δέστε τα ποια είναι. Εγώ το έβγαλα αυτό παραλληλόγραμμο γιατί ικανοποίησα ότι είναι το τετράπλευρο το οποίο έχει τις απέναντι πλευρές σε δύο ίσες. Άρα παραλληλόγραμμο. Μετά μπορεί, ξέρω εγώ, να μου δίνει και αυτό. Και θα πω, είναι και ορθογώνιο, γιατί είναι το παραλληλόγραμμο το οποίο έχει μια γωνία ορθή, αν δινόταν. Και τέλος, αν δινόταν και αυτό εδώ, θα έλεγα ότι είναι και ρόμβος, γιατί είναι το παραλληλόγραμμο, το οποίο οι διαγώνιες στέμνονται κάθετα, άρα είναι ρόμβος. Άρα, επειδή ικανοποίησε αυτά τα τρία, άρα αμέσως έχω αποδείξει ότι το σχήμα δεν ήταν ότι να είναι τετράπλευρο, αλλά ότι όντως ήταν τετράγωνο. Ωραία, μια συμβουλή εδώ. Να αποδείξεις πάλι ότι είναι τετράγωνο και έστω ότι σου λέει αυτό. Παιδιά, αυτό κατευθείαν μπορείς να πεις ότι είναι ρόμβος. Γιατί ρόμβος είναι το τετράπλευρο το οποίο έχει τέσσερις πλευρές ίσες. Άρα το έβγαλες ρόμβο. Επειδή το έβγαλες ρόμβο, δεν χρειάζεται να το βγάλεις και παραλληλόγραμμο. Hello! Γιατί τη στιγμή που είναι ρόμβος, είναι σίγουρα παραλληλόγραμμο. Hello! Άρα λοιπόν, αν το βγάλετε πρώτα ρόμβο ή ορθογώνιο, αυτό θέλω να πω, ότι αν το βγάλετε ρόμβο ή ορθογώνιο, δεν χρειάζεται να το βγάλετε και παραλληλόγραμμο, γιατί αν το βγάλετε ρόμβο ή ορθογώνιο, αυτά είναι ήδη παραλληλόγραμμα μέσα τους. Εντάξει, το βγάλες ρόμβο, βγάλε το και ορθογώνιο για να τελειώνεις ρε μεγάλε. Μπορεί, ξέρω εγώ, να σου έδινα αυτό εδώ. Οπότε, εσύ θα πεις, και επειδή έχει μια γωνία ορθή, άρα είναι το παραλληλόγραμμο που έχει μια γωνία ορθή, άρα είναι ορθογώνιο. Άρα το έβγαλες και ορθογώνιο. Τέλος, δεν χρειάζεται και παραλληλόγραμμο. Αν το βγάλεις ένα από αυτά, εννοείται το παραλληλόγραμμο. Άρα επειδή ισχύουν ρόμβος και ορθογώνιο, άρα ναι, είναι ένα ωραιότατο τετράγωνο. Εντάξει. Εδώ πέρα, παιδιά, να σας πω λιγάκι κάτι που δεν είπα για τα κριτήρια του ρόμβου. Ή μάλλον, τα είπα, αλλά λίγο να το θυμίσω θέλω. Ότι στα κριτήρια του ρόμβου, για σας γυρνώ στο ρόμβο, έχετε το πάνω δρόμο ο οποίος πάει σε τρεις φάσεις και το κάτω. Ο πάνω ξεκινάει, ρόμβος είναι το παραλληλόγραμμο. Και εδώ έτσι και εδώ έτσι. Εδώ ξεκινάει, ρόμβος είναι το τετράπλευρο. Άρα στο πάνω δρόμο, όταν επιλέξεις να πάρει το πάνω δρόμο, θα πρέπει πρώτα να το βγάζετε παραλληλόγραμμο. Hello! Πάντα όταν επιλέγετε το πάνω δρόμο, θα πρέπει πρώτα να το βγάλετε παραλληλόγραμμο. Και μετά να πείτε, ξέρω εγώ, ότι αφού έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες είναι ρόμβος. Λοιπόν, ξέρω ότι έχει γίνει ένα κομφούζιο στο κεφάλι σας, οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές. Μπορείτε να σπάσετε το βίντεο σε κομμάτια, δεν είναι ανάγκη να μαθαίνετε ολόκληρα βίντεο κατεβατά. Και αύριο μέρα είναι. Αν θέλετε, μπορείτε εδώ πέρα, μιας και έχουμε ολοκληρώσει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, τι μάθαμε, αυτό εδώ. Τα παραλληλόγραμμα. Όλα όσα έχουμε πει στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος, στο πρώτο και δεύτερο βιντεομάθημα, μας έχουν μιλήσει και μας έχουν μάθει τα παραλληλόγραμμα. Δηλαδή το παραλληλόγραμμα το κανονικό, το ορθογώνιο, τον ρόμβο και το τετράγωνο. Τώρα θα χωθώ σε άλλα πράγματα, τα οποία όμως ευτυχώς είναι γνωστά από το γυμνάσιο. Αν θέλετε, κόβετε εδώ εσείς το βιντεομάθημα και να θυμάστε ότι ξεκινάτε από το 20 λεπτό, τέλος πάντων από το, ναι καλά, από το 20 λεπτό και πέρα, από αύριο μπορείτε να το δείτε το υπόλοιπο μέρος. Για να μην σας έρθουν πολλές πληροφορίες μαζεμένες, για σας το λέω. Πάω pause και περνάω σε επόμενο. Παιδιά, πάμε να θυμηθούμε πράγματα που έχουμε μάθει στο γυμνάσιο, στη Τρίτη. Για να διαβάσουμε λιγάκι τι γράφει πάνω με τα κόκκινα γράμματα. Το ευθύγραμμο τμήμα λέει, το οποίο ενώνει
Τα μέσα δύο πλευρών ενός τριγώνου είναι παράλληλο και ίσο με το μισό της τρίτης πλευράς. Για πάρτε 10, 20, 30 δευτερόλεπτα, διαβάστε και νιώστε λίγο τι λέει. Ναι, παιδιά. Λοιπόν, για να δούμε. Λέει ότι το ευθύγραμμο τμήμα, να το οποίο ενώνει τα μέσα. Φαίνεται ότι είναι μέσα, αφού το λέει τσακ τσουκ τσακ τσουκ. Άρα λοιπόν, το ευθύγραμμο τμήμα, ας το ονομάσουμε ΔΕ. Το οποίο ενώνει τα μέσα δύο πλευρών ενός τριγώνου. Το ΔΕ δηλαδή μας ενημερώνει ότι είναι παράλληλο και ίσο με το μισό της τρίτης πλευράς. Εντάξει, τη σχέση ισχύει. Τι είναι η σχέση που ισχύει. Και εδώ. Το ΔΕ θα πρέπει να προπονήσετε τα μάτια σας και να βλέπετε μέσα σε ασκήσεις. Πως το ΔΕ, ΔΕ το λέω εγώ, σε κάποια άσκηση μπορεί να λέγεται ρο νου, εντάξει, δεν παίζεται, δεν θα έχει την ονομασία, εννοείται. Θα πρέπει όμως εσείς να προπονήσετε τα μάτια σας και να ξέρετε ότι αμέσως με το αναγνωρίζετε και να λέτε όπα, όπα, έτσι θα πείτε. Το ΔΕ δεν είναι ένα ότι να είναι, αλλά είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα το οποίο ενώνει τα μέσα δύο πλευρών ενός τριγώνου, άρα είναι παράλληλο και ίσο με το μισό της τρίτης πλευράς. Με ποιο είναι παράλληλο, ρε παιδιά, αυτό, αυτό. Β' α. Εντάξει, ωραία. Και εδώ θα πρέπει να έχετε προπονημένα μάτια, ώστε να βλέπετε ότι το ζουμού δεν είναι ότι να είναι το ζουμού, αλλά είναι το ευθύγραμμο τμήμα το οποίο ενώνει τα μέσα δύο πλευρών ενός τριγώνου. Άρα ζουμού είναι παράλληλο και ίσο με το μισό, το δεύτερα, τι σημαίνει μισό, με το μισό της τρίτης. Ποια είναι η τρίτη, αφού εσύ μιλάς γι' αυτό, ποια είναι παράλληλη με αυτό, αυτή. Αβου, ωραία. Εντάξει, παουζάρω και περνάω λίγο στο αντίστροφο αυτού νου κατά κάποιο τρόπο. Παιδιά, μπροστά στις οθόνες σας έχετε το αντίστροφο αυτού νου που μάθαμε προηγουμένως. Για να διαβάσουμε τι λέει. Αν από το μέσο μιας πλευράς ενός τριγώνου φέρουμε μια ευθεία παράλληλη προς μια άλλη του πλευρά, τότε αυτή η ευθεία που φέρουμε διέρχεται από το μέσο της τρίτης πλευράς. Για να το δούμε σχηματικά, για να το νιώσουμε. Για να το δούμε σχηματικά. Αν από το μέσο μιας πλευράς ενός τριγώνου, δηλαδή εδώ γνωρίζεις ότι το μέσο είναι μέσο. Άρα, αν από το μέσο μιας πλευράς ενός τριγώνου φέρω μια ευθεία παράλληλη προς μια άλλη του πλευρά, προς αυτήνα, τότε αυτή η ευθεία που φέρω, να είσαι βέβαιος, σου λέει, πως διέρχεται από το μέσο της τρίτης. Ότι αυτό είναι μέσο της τρίτης πλευράς. Αυτήνης εδώ, της α, γ. Ωραία. 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 Ξαναπώ. Εντάξει. Α, β, γ. Αν από το μέσο, ξέρεις ότι αυτό είναι μέσο, αν από το μέσο μιας πλευράς ενός τριγώνου φέρεις μια ευθεία παράλληλη προς μια άλλη του πλευρά, τότε να είσαι βέβαιος ότι αυτή διέρχεται από το μέσο της τρίτης. Να ξέρεις ότι το ζου είναι μέσο της αβού. Αυτό θέλει να μας πει.
Εντάξει. Έγινε παιδιά. Ωραία. Παιδιά, μπροστά μας βλέπουμε μια ακόμα πρόταση γνωστή από το γυμνάσιο. Πάμε να διαβάσουμε τι λέει. Αν τρεις ή περισσότερες παράλληλες ευθείες ορίζουν ίσα τμήματα σε μια ευθεία από τη στέμνη, τότε ορίζουν ίσα τμήματα σε οποιαδήποτε άλλη ευθεία τη στέμνη. Πάμε πάλι μέσα από το σχεδιασμό να καταλάβουμε τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής. Ο ποιητής λέει λοιπόν ότι αν τρεις ή περισσότερες παράλληλες ευθείες, άρα οι ευθείες μου πρέπει να είναι παράλληλες. Αν τρεις, βλέπετε τρεις παράλληλες. Την ε1, την ε2 και την ε3. Και τι λέει ο ποιητής για να πω πάλι. Αν τρεις ή περισσότερες παράλληλες ευθείες. Εντάξει. Ορίζουν ίσα τμήματα. Ξέρεις ότι ορίζουν ίσα τμήματα σε μια ευθεία από τη στέμνη. Το αυτό λέει ότι αν ξέρεις ότι τρεις παράλληλες ευθείες, αν ξέρεις ότι ορίζουν ίσα τμήματα σε μια ευθεία από τη στέμνη, δηλαδή αν ξέρεις ότι το αβ είναι ίσο με το βγ, αν γνωρίζεις ότι αβ ίσο βγ, τότε λέει να είσαι βέβαιος ότι θα ορίζουν ίσα τμήματα σε οποιαδήποτε άλλη ευθεία και αν τη στέμνη. Να είσαι βέβαιος ότι και εδώ σε αυτή θα ορίσουν ίσα τμήματα. Και να είσαι βέβαιος ότι και εδώ σε αυτή θα ορίσουν ίσα τμήματα. Όχι απαραίτητα όλα ίσα μεταξύ τους. Αυτό ίσα με αυτό, ίσα με αυτό, ίσα με αυτό, ίσα με αυτό. Αυτά ίσα με αυτά, αυτά ίσα με αυτά και αυτά ίσα με αυτά. Αυτά ίσα με αυτά, αυτά ίσα με αυτά και αυτό ίσα με αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, για να μην σας μπερδεύω, θα το πω λίγο πιο γρήγορα. Για να δούμε τι λέει το θεώρημα. Εσείς μην κοιτάτε εδώ, θα κοιτάτε το σχήμα και τα χέρια μου. Αν τρεις ή περισσότερες παράλληλες ευθείες. Ξέρεις ρε παιδί μου ότι ορίζουν ίσα τμήματα σε μια ευθεία από τη στέμνη. Τότε σίγουρα ορίζουν ίσα τμήματα σε οποιαδήποτε άλλη ευθεία και αν τη στέμνη. Αυτό θέλει να μας πει το θεώρημα. Εντάξει. Αυτό θέλει να μας πει το θεώρημα. Εγώ θέλω να σας δώσω μια συμβουλή. Ότι για να κάνετε χρήση αυτού του θεωρήματος σε μια άσκηση, αύριο μεθαύριο, θα πρέπει πρώτα, αν δεν το λέει, να αποδείξετε ότι οι ευθείες είναι παράλληλες, παιδιά. Εντάξει, δυστυχώς. Δυστυχώς. Εντάξει. Αν δεν λέω ότι οι ευθείες είναι παράλληλες και θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το θεώρημα, θα πρέπει εσείς να αποδείξετε ότι οι ευθείες είναι όντως παράλληλες. Και να είναι τρεις τουλάχιστον, ε! Με δύο ευθείες μην πάει να κάνει. Κανείς το θεώρημα, μην πάει κανείς να το κάνει με δύο παράλληλες. Χρειάζεται τρεις, αυτή είναι η ε3. Χρειάζεται τρεις, γιατί λέει αν τρεις ή περισσότερες. Άρα τρεις είναι το ελάχιστο. Σε τρίγωνο μπορεί να το δείτε έτσι. Σε τρίγωνο, παιδιά, μπορεί να το δείτε έτσι. Ξέρω εγώ. Εζού, τσάκα 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 τσούκ. Αυτή είναι παράλληλη με αυτή, βεβαίως, γιατί αυτό είναι το ευθύνο τμήμα που ενώνει τα μέσα, άρα είναι παράλληλη με αυτή. Αν θες όμως να κάνεις χρήση του θεωρήματος, θα φέρνεις και μια άλλη μόνο σου. Για να δημιουργούνται τρεις, μία, δύο, τρεις. Εντάξει, από πού θα φέρνεις τη τρίτη μόνο σου? Από την κορυφή του τριγώνου, από εδώ. Και θα λες έστω ε1 παράλληλη με ε2 και ε3. Μπορείς δηλαδή έτσι. Αυτές ξέρεις ότι είναι παράλληλες, γιατί αυτό είναι το ευθύγραμμα που μπορεί να είναι τα μέσα, άρα είναι παράλληλο με αυτή. Και μπορείς να φέρεις μόνο σου μια τρίτη παράλληλη, την οποία απλά να δηλώσεις ότι εσύ την έφερες, άρα επειδή εσύ την έφερες, εσύ αποφασίζεις ότι είναι παράλληλη με τις άλλες δύο. Σε άσκηση, αν υπάρχουν τρεις και δεν το λέω ότι είναι παράλληλες, θα πρέπει να το αποδείξεις. Δεν καταλάβατε τι είπα, δεν έχει καμία σημασία. Θα περάσουμε σε κάτι άλλο τώρα. Παιδιά, περνάμε στο σος, περνάμε στο βαρύ κέντρο, είναι καινούριο, όχι ότι τα άλλα δεν ήταν σος, πολύ σημαντικά ήταν και τα άλλα.
Λοιπόν, το βαρύ κέντρο όπως το ακούτε για πρώτη φορά στη ζωή σας, νομίζω. Τι είναι το βαρύ κέντρο, παιδιά? Το βαρύ κέντρο, πάμε να διαβάσουμε τα πράσινα. Βαρύ κέντρο ονομάζεται το σημείο τομής των διαμέσων ενός τριγώνου. Σταματώ εδώ. Βαρύ κέντρο ονομάζεται το σημείο τομής των διαμέσων, παιδιά, άσφαιρο διάμεσο, άσφαιρο διάμεσο, άσφαιρο διάμεσο, αυτό εδώ, παιδιά, το έντονο που σας δείχνω τώρα, είναι το βαρύ κέντρο. Είναι το σημείο που ακουμπιούνται, είναι το σημείο τομής, είναι το σημείο που περνούν όλες, είναι το σημείο που συντρέχουν όλες οι διάμεσοι του τριγώνου. Και είναι μοναδικό για κάθε τριγώνο. Ωραία. Άρα μάθετε τι είναι βαρύ κέντρο. Τώρα όμως πρέπει να μάθετε και ότι, ας το πω θήτα, έτσι. Αυτό ας το πω μου, αυτό ας το πω κου και αυτό ας το πω λου. Παιδιά, τώρα εδώ πέρα έρχεται να μας πει ότι η απόσταση από κάθε κορυφή ως το βαρύ κέντρο στο πλοίο. Κορυφή, this is κορυφή. Και έρχεται να μας πει η απόσταση από κάθε, από την κορυφή ως το βαρύ κέντρο. Αυτή η απόσταση από την κορυφή ως το βαρύ κέντρο. Η απόσταση από την κορυφή ως το βαρύ κέντρο είναι τα 2/3 ολόκληρης της διαμέσου. Καλό, μπράβο. Αυτό λέει. Η απόσταση από κάθε κορυφή ως το βαρύ κέντρο είναι τα 2/3 του ολόκληρου. Είναι τα 2/3 ολόκληρης της διαμέσου, παιδιά. Καλό, Θέλετε να το δούμε και από εδώ κάτω. Η απόσταση της κορυφής από το βαρύ κέντρο, δηλαδή το βθ, λέει ότι είναι τα 2/3 της ολόκληρης. Είναι τα 2/3 ολόκληρης της διαμέσου. Βουλού. Θέλετε να το δούμε και από εδώ. Η απόσταση της κορυφής από το βαρύ κέντρο είναι τα 2/3 ολόκληρης της διαμέσου. Γουκού. Ωραία, 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 ωραία. Πάμε λίγο εδώ πάλι. Τι είπαμε, ότι η απόσταση από κορυφή ως βαρύ κέντρο, το αθ, είναι τα 2/3 του ολόκληρου. Εντάξει, αυτό είπαμε. Αυτό είναι τα 2/3 του ολόκληρου αυτού νου. Αυτό που σας δείχνω τώρα. Αυτό είναι τα 2/3, άρα αυτό ποιο είναι? Το 1/3. Πω πω, μάγος είμαι. Δεν είπα κάτι φοβερό. Δεν το γράφει μέσα. Α, το γράφει. Φαίνεται ή δεν φαίνεται? Φαίνεται. Παιδιά, δεν είπα κάτι τρομερό. Είπα ότι αφού από εδώ ως εδώ είναι τα 2/3, αυτό που περισσεύει, λογικά είναι το 1/3 της διαμέσου. Εντάξει. Άρα, θέλετε να το δούμε και από εδώ. Αφού αυτό είναι τα 2/3 βαρύμετρο με κορυφή, το άλλο δεν θα είναι λογικά το 1/3 του ολόκληρου? Εδώ, αφού αυτό είναι τα 2/3 βαρύμετρο με κορυφή, το άλλο που περισσεύει, το θ, δεν θα είναι το 1/3 του ολόκληρου? Ωραία. Ωραία. Ωραίες σκέψεις και λογικές. Ωραίες και λογικές σκέψεις. Και κάτι τελικό, θα μπορούσα, πιστεύετε, να ισχυριστώ ότι αθ ίσον θμ? Νομίζω πως όχι, φαίνεται κιόλας ότι αυτό δεν είναι ίσο με αυτό. Εγώ αυτό όμως έγραψα κατά λάθος, ότι αθ ίσον θμ. Φαίνεται όμως ότι είναι κοτσάνα, φαίνεται ότι είναι βλακεία. Στο κάτω-κάτω να σας πω, κάποιο είναι διπλάσιο του αλλού. Που προδόθηκα, ο γάμα να μάνω. Ωραία, άρα
ξαναλέω, έλεγω προσοχή, έχω πει κοτσάν εδώ. Φαίνεται καθαρά. Εγώ λέω αθ, εγώ λέω ότι αυτό εδώ είναι ίσο με αυτό εδώ. Μπα, δεν νομίζω. Να σας πω και την αλήθεια, κάποιο είναι διπλάσιο του αλουνού. Ωραία. Άρα κάπου πρέπει να μπει εδώ το επί 2. Σε ποιο να βάλω το επί 2 για να ισορροπήσω τη ζυγαριά. Η εξίσωση είναι μια ζυγαριά. Το επί 2 πού να τον βάλω, στο πλούσιο ή στο φτωχό. Αυτός είναι ο πλούσιος, ο τεράστιος και αυτός είναι ο φτωχός. Άρα στο φτωχό θα βάλω το επί 2. Στο θουμού. Εδώ θα βάλω το επί 2. Α, είδατε και άλλη σχέση ωραία που βρήκα. Και μπράβο μου, όπου έχω ξεφύγει σήμερα. Ωραία. Πάμε να σας πω την ίδια σχέση και από εδώ. Ας μιλήσουμε για αυτό και αυτό. Πάλι θα πω ότι κοτσάνα μου ότι και καλά είναι χρυσά. Δηλαδή πάλι θα πω ότι βουθού είναι ίσο με θουλού. Μετά θα δω ποιος είναι ο πιο μικρός και θα τον κάνω επί 2. Μπας και φτάσει τον μεγάλο. Αυτός είναι ο πιο μικρός. Άρα αυτό είναι επί 2. Πάμε να πούμε την ίδια κατάσταση και από εδώ. Θήτα κάπα ίσο. Θήτα γάμα. Είναι ίσο με θήτα κάπα. Μπα. Ας πολλαπλασιάσω το θήτα κάπα με 2. Ωραία, αυτές παιδιά που σας έδειξα είναι κάποιες πολύτιμες σχέσεις που πρέπει να παίζετε στα δάχτυλα, στο βαρύ κέντρο. Εντάξει, πρέπει να τις παίζετε στα δάχτυλα. Επίσης, εδώ θέλω να σας πω ότι αν ξέρετε ότι αυτό εδώ είναι διάμεσος, αν ξέρετε ότι αυτό εδώ είναι διάμεσος και αν ξέρετε ότι αυτό εδώ συντρέχει από εδώ, από το βαρύ κέντρο. Δύο λοιπόν ορίζουν το βαρύ κέντρο, δύο διάμεσοι. Δεν χρειάζεσαι τρεις διαμέσους για να βρεις το βαρύ κέντρο, αφού αυτό διάμεσο, αυτό διάμεσο, αυτό διάμεσο, αυτό βαρύ κέντρο σίγουρα. Και άρα ένα τρίτο ευθύγραμμο τμήμα περνάει από το βαρύ κέντρο, είναι βέβαιο ότι είναι και αυτό διάμεσος. Ωραία. Πάμε σε επόμενο. Πολύ γρήγορα με το ορθόκεντρο, παιδιά. Το ορθόκεντρο λέμε ότι είναι το σημείο τομής των υψών. Δηλαδή, ύψος εδώ, ύψος εδώ, στον ορθόκεντρο. Είδατε, δύο ύψοι ορίζουν το ορθόκεντρο. Ύψος εδώ. Ωραία. Άρα το Q είναι το ορθόκεντρο, δηλαδή το Q είναι το σημείο τομής των υψών. Το σημαντικό σε άσκηση, παιδιά, είναι ότι δύο ύψοι, όπως και πριν δύο διάμεσοι όριζαν το βαρύ κέντρο, έτσι και εδώ δύο ύψοι ορίζουν το ορθόκεντρο. Και εσύ αν ξέρεις ότι περνάς από το ορθόκεντρο, μην έχεις καμιά αμφιβολία, αυτό εδώ είναι σίγουρα ύψος. Αυτή είναι η κρυφή πληροφορία, ότι αν περνάς από το ορθόκεντρο, είσαι και εσύ ύψος. Ωραία. Επόμενο. Παιδιά, μπροστά μας έχουμε κάτι γνωστό από το γυμνάσιο, αλλά πολύ πολύ σπουδαίο. Η διάμεσος, λέει, που αντιστοιχεί σε υποτείνουσα, είναι ίση με το μισό της. Δηλαδή, εγώ τώρα έρχομαι και φέρνω, ρε παιδιά, μια διάμεσο. Φυσικά είναι διάμεσος, αφού χώρισα από την απέναντι πλευρά στη μέση. Α1 ασφαλώς και είναι διάμεσος. Γιατί χώρισα την απέναντι πλευρά στη μέση. Το σπουδαίο όμως είναι ότι δεν είναι μια απλή διάμεσος, είναι μια σπουδαία διάμεσος που αντιστοιχεί σε υποτείνουσα. Άρα η αμ είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. Το ίδιο και εδώ, φέρνω διάμεσο, αλλά δεν είναι μια όποια να είναι διάμεσος ή αζού. Είναι διάμεσος που αντιστοιχεί σε υποτείνουσα. Η υποτείνουσα είναι απέναντι από την ορθή γωνία πάντα. Άρα, επειδή είναι διάμεσος που αντιστοιχεί σε υποτείνουσα, είναι ίσο με το μισό της υποτείνουσας. Η ανού δεν είναι ό,τι να είναι. Είναι διάμεσος, αλλά δεν είναι μια απλή διάμεσος η ανού. Είναι διάμεσος που αντιστοιχεί σε υποτείνουσα. Γιατί είναι υποτείνουσα, γιατί είναι απέναντι από ορθή γωνία. Άρα είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. Ωραία.
Πολύ σπουδαίο. Εδώ πέρα κάτι που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι αν σε παραλληλόγραμμο, ας πούμε, από κορυφή α να φέρετε το ευθύγραμμο τμήμα αμή στο μέσο της πλευράς αυτινής, τότε, παιδιά, αν φέρετε και διαγωνίους, επειδή οι διαγώνοι διχοτομούνται, εδώ πέρα έχει φανερωθεί και... Τι είναι αυτό τώρα, εδώ πέρα, σημείο τομής πιανού τριγώνου. Φτινό εδώ. Διάμεσος, διάμεσος, άρα αυτό είναι βαρύ κέντρο. Εντάξει, μου ήρθε τώρα και το ανέφερα. Ωραία, γιατί περνάνε δύο διάμεση μέσα στο κόκκινο τρίγωνο που σας έδειξα. Παιδιά, το έχουμε ξαναναφέρει αυτό που βλέπετε μπροστά σας. Λέει ότι αν η διάμεσος ενός τριγώνου είναι ίση με το μισό της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο. Εντάξει, αν αυτό ξέρω εγώ είναι 8 και αυτό είναι 4, 4, αλλά και αυτό είναι 4, αν αυτό είναι 10, άρα 5, 5 και αυτό είναι 5, τότε μην έχεις καμιά αμφιβολία ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο. Είναι ένας τρόπος να αποδεικνύουμε ότι και κάποιο τρίγωνο είναι ορθογώνιο, το είχαμε δει και παλιότερα. Εσείς μπορεί να σας μείνει στη μνήμη αυτό που θα κάνω τώρα. Αν τσούκου τσούκου τσούκου, τότε ορθογώνιο. Αν τσούκου τσούκου τσούκου, τότε ορθογώνιο. Αν ισχύει ότι τσούκου τσούκου τσούκου, τότε ορθογώνιο. Ωραία, περνάω στα δύο τελευταία γρήγορα γρήγορα. Παιδιά, το πρώτο τελευταίο πράγμα το οποίο και θα πρέπει να γνωρίζετε είναι το εξής. Κάποια στιγμή το έχουμε αναφέρει και αυτό σε έναν ύποπτο χρόνο. Πάμε. Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο έχουμε μια γωνία 30 μοιρών, τότε η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από τη 30, αυτήν εδώ δηλαδή, είναι το μισό της υποτίμησης. Τότε λέμε ότι η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από τη 30 είναι το μισό της υποτίμησης. Για να το δούμε και εδώ. Αν σε τρίγωνο έχουμε μια γωνία 30 μοιρών, τότε η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από τη 30, δηλαδή αυτήν εδώ, να είστε σίγουροι ότι είναι το μισό της υποτίμησης. Πάμε να το δούμε και από εδώ. Αν σε τρίγωνο έχουμε μια γωνία 30 μοιρών, τότε η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από τη 30, δηλαδή η βγ, να είστε σίγουροι ότι είναι το μισό της υποτίμησης. Πάμε, βλέπουμε το αντίστροφο και τελειώσαμε το βιντεομάθημα. Παιδιά, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε από αυτό το βιντεομάθημα είναι αυτό που βλέπετε μπροστά σας. Και λέει, αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια πλευρά είναι η μισή της υποτίνουσας, τότε η γωνία που είναι απέναντι από αυτή την πλευρά, να είστε σίγουροι ότι είναι 30 μοιρών. Για να ξαναπούμε, αν σε ορθογώνιο τρίγωνο γνωρίζετε ότι μια πλευρά είναι το μισό της υποτίνουσας, τότε η γωνία που βρίσκεται από αυτή την πλευρούλα είναι σίγουρα 30 μοιρών. Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο γνωρίζετε ότι μια πλευρά είναι το μισό της υποτίνουσας, τότε σίγουρα η γωνία β είναι 30 μοιρών. Αυτό μας μαθαίνει το αντίστροφο λοιπόν. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι ολοκληρώσαμε ένα μεγάλο κομμάτι. Τι μας μένει από το πέμπτο κεφάλαιο.